Το νομοσχέδιο έρχεται σε μια στιγμή στην οποία ο ελληνικός κοινοβουλευτισμός, τουλάχιστον όπως οικοδομήθηκε από το 1974 και μετά, είναι πραγματικά σε κατάσταση εγκεφαλικού θανάτου. Είναι τύπης λειτουργεί, αλλά στην πράξη έχει χάσει οποιαδήποτε δυνατότητα αυτενεργίας. Και γι' αυτό είναι είναι πράγματι πολύ επίκαιρο, γιατί μας δίνει και τη δυνατότητα να σκεφτούμε πάνω στο πώς θα υπάρξει η επόμενη μέρα σε αυτό το πολιτικό σύστημα στο οποίο ζούμε. Και είναι χαρακτηριστικό το ότι δεν μπορεί το νομοσχέδιο, το ψηφίζουμε επί της αρχής, θέλοντας να δείξουμε ότι πράγματι δεν μπορούμε να διαφωνούμε με την βασική του αρχή και τη βασική του φιλοσοφία. Αλλά από εκεί και πέρα το θέμα είναι αν θα μπορέσει πραγματικά αυτά τα οποία υπόσχεται και αυτά τα οποία θέλει να κάνει, αν πράγματι θα μπορέσει να τα υλοποιήσει. Γιατί αυτό είναι το βασικό ζητούμενο. Υπάρχουν εδώ, κύριε Υπουργέ, οι βασικοί στόχοι και οι μετρήσιμοι, οι οποίοι θα μας δείξουν αν θα μπορέσουμε και με ποιους όρους να επιτύχει πραγματικά το νομοσχέδιο αυτά τα οποία υπόσχεται. Μετρήσιμοι στόχοι συγκεκριμένοι. Πάμε από τις 3 μεταμοσχεύσεις στις 10. Πάμε από τις 5 στις 100, δεν ξέρω. Μετρήσιμοι στόχοι υπάρχουν? Όχι. Θεωρητικά πράγματα και συνήθως αυτό που λείπει από τα νομοσχέδια και εντάξει, ως και λόγω της παιδείας μου, ως μηχανικός και όσοι έχουν καλύτερη σχέση με τα νούμερα από ό,τι έχουν οι γιατροί, οι νομικοί που κυριαρχούν σε αυτήν την αίθουσα, θέλουμε να βλέπουμε και κάποιους ποσοτικούς στόχους, τους οποίους ουδέποτε, για να μην πω τουλάχιστον στα χρόνια, τα 4 χρόνια που είμαι περίπου βουλευτής, ουδέποτε τα είδα. Παίρνει λοιπόν, αντί να κάνει τα απλά το νομοσχέδιο, αυτά τα οποία μεγαλύτερη ενημέρωση, εγώ είμαι δωρητής ούτως ή άλλως από μια καμπάνια η οποία είχε γίνει στην προηγούμενη βουλευτική περίοδο. Και δέχθηκαν πολύ. Ήταν η πρώτη φορά που εγώ τουλάχιστον ήρθα σε επαφή σε κάποιον, ας τον πούμε, επαγγελματικό χώρο με ένα φυλάδιο το οποίο έλεγε το πώς θα, αν θέλει κάποιος να... Και νομίζω ότι την προηγούμενη βουλευτική περίοδο ήταν και πάρα πολλοί οι βουλευτές οι οποίοι δέχθηκαν να γίνουν δωρητές οργάνων. Έχουν εξαντληθεί όλα τα υπόλοιπα μέτρα? Όχι. Θεωρώ όχι και θα ήθελα να ακούσω και τον αντίλογο αν υπάρχει. Εξαντλήσαμε τα πάντα, κάναμε τις διαφημιστικές καμπάνιες, ενημερώσαμε τον κόσμο και αυτό. Νομίζω ότι έγιναν σε πολύ μικρό βαθμό, εάν έγιναν οι οποιασδήποτε εκστρατείες, διαφημιστικές εκστρατείες. Ερχόμαστε εδώ και παίρνουμε πολύ βαριά μέτρα. Γιατί η λεγόμενη εικαζομένη ή τεκμηρωμένη συνένεση είναι το βαρύ πυροβολικό. Φέρνουμε τα τεθωρακισμένα. Πάμε δηλαδή στο πιο ακραίο μέτρο το οποίο θα μπορούσαμε να πάμε, ούτως ώστε να φέρουμε αποτελέσματα, εάν θεωρούμε ότι το αποτέλεσμα είναι η αύξηση, αν θεωρούμε μάλλον ότι το πρόβλημα για τον μειωμένο αριθμό μεταμοσχεύσεων είναι η έλλειψη οργάνων και όχι τα υπόλοιπα. Νομίζω ότι υπάρχει μια πολύ μεγάλη σειρά άλλων προβλημάτων, τα οποία δεν αντιμετωπίζονται ή αντιμετωπίζονται μερικώς ή έχουν αδικηθεί από το συγκεκριμένο βαρύ πυροβολικό της τεκμηρωμένης συνενέσεως, το οποίο μπαίνει μέσα στο νομοσχέδιο και εξ ορισμού αφήνει όλα τα υπόλοιπα θέματα στο περιθώριο. Υπάρχει όμως εδώ και ένα θέμα που θα πρέπει να το δούμε, γιατί ο ελληνικός πολιτισμός, τουλάχιστον από την εποχή της Αντιγόνης του Σοφοκλέους, θεωρεί ότι το σώμα του νεκρού είναι κάτι ιερό. Είτε ως αρχαίος ελληνικός πολιτισμός, λοιπόν, είτε ως Ορθοδοξία, θεωρούμε ότι το σώμα είναι ιερό. Η Αντιγόνη χάνει τα πάντα στην ζωή γιατί θέλει να τιμήσει το σώμα. Δεν θέλει να αφήσει μάλλον κάποιοι να φερθούν άσχημα, η κρατική εξουσία να φερθεί άσχημα στο σώμα του νεκρού αδελφού της. Περί αυτού πρόκειται. Και νομίζω ότι δεν πρέπει να τα περνάμε αυτά τόσο ελαφρά την καρδία, θεωρώντας ότι θα πάμε σε αντιμετώπιση του σώματος ως ένα χρηστικό αντικείμενο το οποίο μετά το πέρας της ζωής δεν έχει καμία ιερότητα και αντιμετωπίζεται όπως βλέπουμε στις σειρές μετά τις 10 η ώρα που προβάλλονται σε πάρα πολλά τηλεοπτικά κανάλια.
Δεν πρέπει να πάμε στη λογική που υπάρχει στην αμερικάνικη λογική, βέβαια για άλλους λόγους εκεί, λόγω του ότι είναι μια πολυπολιτισμική κοινωνία και στην ουσία είχαν πρόβλημα το αν θα έχουν πολλαπλά νεκροταφεία και βρήκανε τη λήξη της καύσης. Δεν ήταν μια πρακτική λύση η καύση και ήταν πολύ λιγότερο φιλοσοφική, αλλά καταδεικνύει ότι έχουμε πάψει να θεωρούμε τουλάχιστον αυτές οι κοινωνίες, αλλά και το πολιτιστικό πρότυπο τουλάχιστον των δύο μεγάλων κομμάτων εδώ, έχουν πάψει να θεωρούν ότι υπάρχει ιερότητα του σώματος. Δεν πρέπει με πρόσχημα το πράγματι σοβαρό κοινωνικό θέμα αυτό των μεταμοσχεύσεων και της ευρέσεως οργάνων και των, με τις πάρα πολλές πτυχές που υπάρχει, να ακυρώσουμε όμως την ιερότητα του σώματος και μετά θάνατον, που είναι ένα βασικό στοιχείο του ελληνικού πολιτισμού, είτε του αρχαίου είτε του νεωτέρου. Θέλω να θίξω όμως ιδιαιτέρως ένα θέμα στο οποίο το θίξαμε και στην Επιτροπή. Δεν βλέπω να έχετε ανταποκριθεί σε αυτό, ενώ σε άλλα θέματα ανταποκριθήκατε. Στο θέμα των ποινών. Υπάρχει στο Κουσυφοπαίδιο, το γνωρίζετε νομίζω το τι έγινε με τον Χασίμ Θάτσι, τον πρόεδρο, ο οποίος κατηγορήθηκε ότι έπαιρναν εχμαλό τους Σέρβους, τους αφαιρούσαν τα όργανα και μάλιστα σε συνεργασία με Τούρκους γιατρούς και νοσοκόμους κλπ, οι οποίοι είχαν αναστήσει ένα. Και όταν η κυρία Κάρλα Ντελπόντε, η εισαγγελέας του δικαστηρίου της Χάγης, ήθελε να θέσει και αυτό το θέμα, επενέβησαν οι παράγοντες, πολιτικοί παράγοντες της υπερατλαντικής δυνάμεως και το θέμα αυτό μπήκε στον πάγο. Δεν υπάρχει, και γνωρίζουμε ότι πάρα πολλά τέτοια θέματα γίνονται, πάρα πολλά θεωρούνται, δυστυχώς γιατί η τεχνολογία μας είναι απαρχαιωμένη και νομίζω ότι πρέπει να λάβουμε και αυτό υπόψη, ότι η λήψη οργάνων από δότες είναι μια τεχνολογία σημερινή, η οποία δεν θα υπάρχει για πάνω από 20 έως 30 χρόνια, γιατί είναι λογικό και σωστό να πάμε στη δημιουργία από βλαστοκύτταρα κτλ, το οποίο υπάρχει βέβαια, αλλά σε εμβριακή κατάσταση μέσα στο νομοσχέδιό σας. Θα έπρεπε όμως παρόλα αυτά να υπάρξει και η δυνατότητα, να υπάρξει και η χρηματοδότηση, ούτως ώστε να πάμε και στην έρευνα, η οποία θα μας απαλλάξει και θα μας δώσει το σημαντικότερο, πολύ καλύτερη ποιότητα οργάνων από ό,τι θα μας δώσει η λήψη, γιατί οπωσδήποτε η στασιβότητα πάντοτε είναι κάτι σχετικό. Στο θέμα των ποινών, λοιπόν, οι ποινές που διατηρείται μέσα είναι αστείες. Είναι δυνατόν να διατηρείτε ότι θα επανέρχεται, ότι τις αυξήσατε, αλλά είναι δυνατόν να λέτε ότι θα επανέρχεται κάποιος γιατρός ο οποίος συνήργησε στην αφαίρεση οργάνων μετά από 4-5 χρόνια, πόσο το έχετε κάνει, θα επανέρχεται στο επάγγελμά του? Εάν δεν είναι ο λόγος οριστικής παύσεως ασκήσεως του ιατρικού επαγγέλματος, είναι δυνατόν να έχει παραμείνει? Είναι αυτό, αν δεν είναι ο λόγος οριστικής παύσης του επαγγέλματος, τι άλλο μπορεί να είναι? Και σε όλους αυτούς οι οποίοι συμμετέχουν μέσα. Βεβαίως. Είναι παρεπόμενη ποινή αυτή. Η παρεπόμενη ποινή συνοδεύει την κυρία. Θα είναι κάθριξη. Είναι κάθριξη. Η πειθαρχική δίωξη οδηγεί στην απόλυση. Ναι. Ένας άνθρωπος με κάθριξη... Εντάξει. Δεν υπάρχει περίπτωση να παραμείνει στην υπηρεσία. Το πειθαρχικό δίκαιο τον αποβάλλει. Άρα θα μπορεί να ασκεί ιδιωτικά το επάγγελμα, το ιατρικό. Και όχι. Αυτό λέτε. Εφόσον λήξει η ποινή, μετά όχι, από όχι, κάποια όχι. χρόνια. Αυτό η λέτε, ποινή κύριε. Επιβάλλεται από το ποινικό δικαστήριο και σχετίζεται με την ένωμη τάξη και το σύστημα κυρώσεων. Ωραία. Η πειθαρχική κύρωση που σχετίζεται με το επάγγελμά του αντιστοιχείται στην κάθριξη ή απόλυση. Συνεχίζεται, κύριε Υπουργέ, διαβάστε το. Παρακαλώ όμως. Νομίζω είναι απλό. Νομίζω ότι πρέπει αυτός ο οποίος με ξεκάθαρα και σε όλους τους βαθμούς έχει καταδικαστεί ότι συνήργησε στη λήψη οργάνων παράνομη, πρέπει να χάνει οριστικά την ιατρική άδεια. Αυτό λέω. Το λέμε και νομίζω ότι πρέπει να είναι σαφές. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.